Καινούριο. Έλα. Έλα, καλώς μας ήρθες. Έλα εδώ, έλα εδώ, καλώς μας ήρθες. Νάτι εδώ. Δημήτρη μου, κάνει ένα διάβασμα. Πόσο ωραία γυναίκα είναι η Άννα Μαρία. Δηλαδή από κοντά, αυτό λέγαμε τη Μάιρα από μέσα στο καμαρίνι. Πόσο ψηλή είσαι, βρε Κατερίνα. Όχι, ψηλά τα κούνια, δεν είμαι ψηλή. Okay. Είσαι κούκλα, τι πρόσωπο είναι αυτό, αυτού σου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ πιο ωραία από κοντά, να ξέρει. Πολύ πιο όμορφη. Έλα μου, κάτσε. Καλημέρα, παιδιά. Άννα Μαρία, θέλω να σου είμαι απόλυτα ειλικρινή. Θα σου είμαι απόλυτα ειλικρινή σε όλα. Δεν ήσουν η αγαπημένη. Θε νεράκι αυτό είναι του Πέτρου, σου φέρουμε καινούργια δόλα, μην αγχώνει. Ξέρετε τι θα μου πει, Αγίνα. Όχι, σου πω τώρα την αλήθεια. Δεν ήσουν η αγαπημένη μου πέρσι. Και το έχει δει. Εν τω μεταξύ, ένιωσα και άσχημα με κάποια πράγματα που μπορεί να είχα πει από αυτό που έλεγα στο Big Brother. Γιατί εγώ δεν τρελαινόμουν. Θεωρούσα κάποιε συμπεριφορέ σου ακραίε. Μετά όμω άρχισα. Καταλάβαινα ότι είσαι καλό άνθρωπο, βέβαια, από διάφορα περιστατικά. Να αλλάξουμε το νεράκι. Αυτό φέρουμε ένα σταναμάρι. Παιδιά, ζωντανή κουμπί είμαστε. Δεν είναι κάτι κακό, μη μου κρύβεστε όλοι. Θα σου πω τι έχει γίνει. Και μπαίνω μετά στο Instagram και βλέπω, παιδιά, κάτι πολύ συγκινητικό. Ότι από τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, δηλαδή που το ξεκίνησα στο δέσαι τους, μου έστειλε μηνύματα. Απλά επειδή είχα πολλά μηνύματα, μάλλον δεν την ήξερα, δεν τα βλέπα. Ναι. Φορές που είχα στεναχωρηθεί. Ναι. Φορές που μπορεί τότε να χωρίσει από μια μεγάλη σχέση και να μου γράφει, κορίτσι μου, προσεύχομαι για σένα, σου είστε κάτι καλύτερο. Ναι. Το πόσο ωραία μηνύματα μου είχε στείλει. Τα ένιωθα. Ναι, και μετά, Κατερίνα μου, θα ανέβεις, θα κάνεις. Ένιωσα ντροπή, διότι λέω, παιδί μου, βλέπεις μια εικόνα σε ένα reality. Και τη σχολιάζεις την εκπομπή. Ναι. Και τη σχολιάζεις αρνητικά. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος, που δεν έφταιγε εκεί η κοπέλα τίποτα, εντάξει, μπορεί να ήταν έτσι οι συγκυρίες. Και μετά βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος μου έχει στείλει τέτοια κατεβατά, που μου λέει προσεύχομαι για σένα, και από τότε ήθελα να ανοίξει γίνα με καταπιεί. Με συγκίνησες και γι' αυτό όταν μιλήσαμε μετά, σου λέω συγγνώμη αν κάποιες φορές αδίκησα, γιατί έβλεπα, κατάλαβες, εκεί έβλεπα κάτι υπερβολικό που τελικά μπορεί να μην είσαι έτσι. Αυτό είναι η... Αυτό... Έχω άγχος, παιδιά, το ξέρετε. Έλα και λέω άγχος σε εμάς. Όχι. Αφού στέλνεις με τόσα χρόνια, τώρα έχεις άγχος. Έλα. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Με βλέπονται μεταξύ όλες τις κάμερες, δεν ξέρω που θα γυρίσω. Πού κλαίσαι. Όπως και να έχει, καταλαβαίνω γιατί μέσα στο παιχνίδι μπορώ να καταλάβω ότι πολλοί άνθρωποι με παρεξήγησαν. Κυρίως εδώ του χώρου σας. Ναι, 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 ο κόσμος είναι ατέλειο. Ήταν κάποιος... σε χαράτσο. Ναι, ναι, αφήστε, τα ξέρω. Δεν πειράζει. Αλλά ο Θέμης από Θεό είναι πάνω, να ξέρεις. Ο Θέμης. Ο Θέμης, ο Μάλης. Ο Μάλης. Να είναι κάτω. Εγώ δεν είχε άκουσα. Πάρα πολύ. Α, χάρη μου. Όπως και να έχει, δεν θυμάμαι τι έλεγα, κατανοώ. Τους ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν και έβγαλαν μια άποψη η οποία φυσικά ήταν λανθασμένη. Και ξέρεις τι. Να κάνω τώρα. Έκανε... Συγχωρώ, παιδιά, συγχωρώ. Είχαμε, ναι, και ο Κουντάρας πέρυσι στήριζε πάρα πολύ. Ναι. Εγώ, και εγώ. Ναι, και εσύ, και εσύ, ναι, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ. Οπότε μόνο εσύ δεν με στήριζε. Θέλω να σου πω ότι με εκνεύριζες μέχρι τρέλας όλες αυτές οι φωνές, οι τσιρίδες, ο πανικός μόνιμα. Εγώ έλα μαζί.